Θα ξεκινήσουμε όμως από τον προπονητή των επιτυχιών, θα έλεγα, τον κύριο Κώστα Παπαμαρκάκη, ο οποίος είναι ο προπονητής του Ελευθερίου Βενιζέλου, σπουδαίων πρωταθλητών μας που έχουν βγει και που θα μας εκπροσωπήσουν βέβαια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Αναστασάκης με τον Φραντζεσκάκη. Δεν ξέρω αν τον έχουμε να συνδεθούμε μαζί του, να ξεκινήσουμε μία συζήτηση. Βέβαια. Κύριε Παπαμαρκάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με ακούτε? Ναι, φυσικά. Ναι. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά είστε ο προπονητής των επιτυχιών. Η δική σας η δουλειά που γίνεται εκεί στον Ελευθέριο Βενιζέλο και εδώ στο τμήμα της σφυροβολίας είναι πολύ σημαντική, κύριε Παπαμαρκάκη, και αυτό το λένε τα αποτελέσματα. Ναι, δόξα Θεώ, καλά πάμε. Έχετε κάνει σπουδαία δουλειά. Να ξεκινήσουμε από τις χθεσινές επιτυχίες. Σας βλέπουμε εδώ πέρα με το Φραντζεσκάκη. Πριν πάμε και στα παιδιά που θα πάνε στην Ολυμπιάδα, από τις χθεσινές επιτυχίες των παιδιών σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που έγινε στη Θεσσαλονίκη, εδώ βλέπουμε τον Ντουσάκη, χρυσό μετάλλιο, πρώτη θέση στη σφυροβολία. Έτσι και η Τζατζιμάκη. Ο Ρέσης ο Ντουσάκης κέρδισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με μια πάρα πολύ καλή επίδοση 76-26. Ετοιμάζεται να πάει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20. Είναι σε μια καλή σειρά στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιστεύουμε ότι θα κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής, εξελίξιμος. Να σας πω μόνο ότι ο Ρέστης αποτελεί το δεύτερο αθλητή όλων των εποχών στην Ελλάδα στην κατηγορία K20. Μετά, και ο πρώτος είναι ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Νομίζω αυτό τα λέει όλα και για την αξία του Ρέστη. Ο Ρέστης είναι ο δεύτερος όλων των εποχών. Μάλιστα, πολύ σπουδαία επιτυχία για τον Ρέστη Ντουσάκη. Ναι. Και είχαμε βέβαια και την 16χρονη την Αφροδίτη Τζατζιμάκη, ναι, η οποία αγωνίστηκε με τις 20χρονες και πήρε την πρώτη θέση. Σπουδαία επιτυχία και για την μικρή. Η Αφροδίτη είναι ένα μεγάλο ταλέντο και αυτή, όπως ο Ρέστης. Ανέβηκε πάνω, έλαβε εκτός του αγωνισμού. Υπάρχει ένα καθεστώς στην Ελλάδα που δεν επιτρέπει σε αυτά τα παιδιά να λάβουν στους πανελλήνιους αγώνες. Αντίθετα όμως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τους επιτρέπει να λάβουν στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι λίγο οξύμορο. Είναι οξύμορο όντως. Φέτος λοιπόν, μιας και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίζων αποφασίστηκε να μην γίνει λόγω του κορονοϊού. Η Ιταλία που το έχει αναλάβει είπε ότι δεν το κάνει. Παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, δόθηκε η ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να λάβουν εκτός συναγωνισμού. Η Αφροδίτη κέρδισε όντως με μεγάλη διαφορά. Είδε, γιατί είναι ένα πολύ χαρισματικό παιδί. Δυστυχώς δεν έπιασε όριο για λίγο. Έφτασε στην πηγή, νερό δεν ήξερε, δεν πειράζει. Για το ευρωπαϊκό. Εγώ προσωπικά, να σας πω σαν προπονητής, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχει κάνει μια πολύ σπουδαία προσπάθεια. Το ότι δεν θα πάει στο ευρωπαϊκό, εντάξει. Και ο Χρήστος στην ίδια ηλικία, ο Φραντζεσκάκης, είχε χάσει και αυτός για λίγο ένα όριο και δεν είχε πάει. Είναι μικρά τα παιδιά και δεν... εντάξει, γίνονται για αυτά. Αλλά έχουν τα χρόνια μπροστά τους. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι του χρόνου η Αφροδίτη, τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει ευχάριστη. Υγεία να έχει. Έτσι, έτσι. Και σίγουρα θα έχει ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπροστά της πάρα πολλά. Αυτό είναι βέβαιο. Ναι, 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 ναι. Πάντως, ο χρόνος είναι δικός υπέρ της. Έτσι, έτσι. Κύριε Παπαμαρκάκη, η παρουσία τόσο του Ελευθερίου Βενιζέλου όσο και των υπολείπων κριτικών σωματείων, τόσο στο Πανελλήνιο K20 της Θεσσαλονίκης, όσο και σε αυτό που προηγήθηκε K16 στον Άγιο Κοσμά, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ελπιδοφόρα. Με τα κριτικά σωματεία να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Κρήτη ο στίβος είναι πολύ δυνατός. Υπάρχει ένα πολύ καλό προπονητικό δυναμικό και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθμο και στο Λασίθι. Υπάρχουν συνάδελφοι που δουλεύουν, έχουν πολύ μερά και έχουν και τη γνώση. Και το αποτέλεσμα το βλέπετε νομίζω. Εχθές ας πούμε στη Θεσσαλονίκη είχαν πολύ καλές παρουσίες. Γιατί εγώ έφυγα μέσα από τον αγώνα με το αεροπλάνο, αλλά είδα ότι
διαθέθηκαν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά από την Κρήτη. Είδα και του Όφη και του Απελασίθη και από το... Είχαμε, είχαμε άλλο ένα παιδί που έπαιξε σε όριο, του Ελευθερίου Βενιζέλου, τον Μπουζάκη. Είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις. Στη δισκοβολία. Έτσι. 7 χρυσά μετάλλια. Είχαμε και ένα χάλκινο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Πάρα πολύ καλά. Θέλω να πάμε τώρα στα δύο αυτά σπουδαία παιδιά που βλέπουμε και στη φωτογραφία. Στον Μιχάλη τον Αναστασάκη και τον Χρήστο τον Φραντζεσκάκη. Δύο παιδιά που θα μας εκπροσωπήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια διευκρίνηση πρώτα. Ναι, πείτε μου. Τον Αναστασάκη δεν το γυμνάζω εγώ. Ο Αναστασάκης ήταν δικό μου παιδί, μέχρι πριν κάποια χρόνια. Τον είχα, εγώ τον είχα εδώ στα Χανιά, μετά έφυγε να σπουδάσει. Τώρα γυμνάζεται στην Αθήνα με τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου. Έχετε δίκιο ως προς αυτό. Ναι. Τον ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά το πάρα, Μιχάλη. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Και χαίρομαι το ίδιο βέβαια, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Απλώς έκανε αυτή η ευθύνη γιατί γίνεται λίγο παραδειγματικό. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι και ο συνάδελφος που θα πρέπει να του αποδίδονται τα δέοντα που προπονεί τον Μιχάλη. Δύο λοιπόν παιδιά από τα Χανιά που θα βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και έρχεται η επιβράβευση των κόπων μέσα από μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, κύριε Παπαμαρκάκη. Ναι, η χρονιά ήταν δύσκολη, αλλά να σας πω. Δεν πρέπει να μένουμε στις δυσκολίες. Εγώ αυτό πιστεύω. Πρέπει να πορευόμαστε όπως μπορούμε και... Εντάξει, άμα λέμε ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Εμείς πρέπει να δουλεύουμε και να περιμένουμε να βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Να, δυσκολίες είναι πάντα. Εγώ να σου πω προσωπικά, προέρχομαι στον χώρο μου, έχω πολλά χρόνια τώρα πάρα πολλές δυσκολίες. Αν κοίταζα τις δυσκολίες, πιστέψω ότι δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Δεν θα μιλούσαμε. Εμάς η πορεία μας στη σφύρα ειδικά έχει μόνο δυσκολίες. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Εμείς κάνουμε προπόνηση τώρα σε ένα χωράφι. Πριν από 3 χρόνια κάνουμε προπόνηση σε μια παραλία σε Αμούλου. Ο Αναστασάκης βγήκε και πήγε και μπήκε στους τελικούς ευρωπαϊκούς και έκανε προπόνηση στην Άμμο. Ο Φραντζεσκάκη μέχρι πριν 2,5 χρόνια στην Άμμο έκανε προπόνηση. Παραλία και ελεκτικά. Δηλαδή δεν μπορούσε να μετρήσει, δεν υπήρχε πλογό. Τώρα κάνουν προπόνηση σαν χωράφι. Αλλά αν κάθομαι εγώ και λέω, α, έχω δυσκολίες. Να σου πω την αλήθεια, έχω μάθει να μην το κοιτάζω τίποτα. Περιμένω να βελτιωθούν τα πράγματα και πιστεύω ότι κάποιες κινήσεις θα βελτιωθούν. Αλλά εντάξει, δουλεύουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει Θεός. Και κάνετε σπουδαία πράγματα μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι οι προπονήσεις που κάνετε είναι στην Άμμο και στα χωράφια. Δεν είναι ένα γεγονός που αφορά τώρα το τελευταίο διάστημα και σίγουρα οι αρμόδιοι θα πρέπει να σκύψουν πάνω από αυτές τις επιτυχίες, να τις αναγνωρίσουν και να σας δώσουν αυτά που σας αξίζουν, γιατί και μόνο αυτά που καταφέρνετε νομίζω ότι είναι η απάντηση ως προς τους αρμόδιους φορείς. Πίσω είδαμε ότι ξεκίνησε από τον Ελευθέριο Βενιζέλου Αναστασάκης. Έρχεται, παίρνει σκυτάλι ο Φραντζεσκάκης, ακολουθεί ο Ντουσάκης, η Αφροδίτη Τζατζιμάκη. Υπάρχουν και άλλα παιδιά πίσω. Υπάρχουν, υπάρχουν και άλλα παιδιά. Υπάρχει συνέχεια. Γιατί αν δεν υπάρχει, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Αν δεν πρέπει να σταματήσει η παραγωγή. Δεν σημαίνει ότι βγήκαν δύο παιδιά, πρέπει να... Πρέπει να υπάρχει για να καταθέτει το άθλημα, νομίζω. Πάντως, είναι γεγονός ότι οι επιτυχίες που έχετε φέρει μέσω της σφυροβολίας έχουν κάνει το αγώνισμά σας ιδιαίτερα αγαπητό στους αθλητές και αυτός είναι ένας λόγος που έχετε προσελκύσει παιδιά. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαμαρκάκη? Να σας πω την αλήθεια, δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο να προσελκύσω ένα παιδί στη σφυρά, γιατί η σφυρά είναι, δεν είναι μια φυσική κίνηση. Βέβαια εντυπωσιάζει λίγο τα παιδιά, αλλά υπάρχουν αγωνίσματα που είναι πολύ πιο προσιτά σε αυτά. Δηλαδή, εγώ πρέπει δυσκολεύομαι λίγο, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ πιο εύκολο σε ένα παιδί να πει να κάνω απόντιο, να κάνω δίσκο, να κάνω σφύρα. Βέβαια, οι επιτυχίες μας έχουν βοηθήσει αυτό, όντως. Απλώς η σφύρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έχει πάρα πολύ μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό είναι τεχνική. Και για να κάτσει ένα παιδί πρέπει να έχει πολύ υπομονή, να έχει θέληση. Θα μου πείτε σε όλα τα αγωνίσματα έτσι. Ο στίβος είναι γενικά δύσκολο. Όλα τα αθλήματα είναι
δύσκολο. Εντάξει, αλλά μέσα από τις μέσα από τις επιτυχίες σας κάνατε γνωστή τη σφυροβολία και στο ευρύτερο κοινό. Γιατί η αλήθεια ναι. είναι ένα αγώνισμα που πολλοί ο κόσμος δεν το γνώριζε τη σφυροβολία στο βαθμό που γνωρίζει άλλα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού. Εδώ στα Χανιά, εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε τις επιτυχίες. Υπήρχε η παρουσία του Μιχάλη και στην προηγούμενη Ολυμπιάδα, που νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Έχουμε μια διάρκεια. Έχουμε. Μάλιστα. Ωραία. Να κλείσουμε λέγοντάς μας τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας από εδώ και πέρα και μέχρι τους Ολυμπιακούς. Πριν σας πω το πρόγραμμα, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε έναν άνθρωπο που νομίζω ότι πρέπει από αυτό να ξεκινάω πάντα για αυτό να τελειώνω. Εγώ σας είπα ότι κάνω προπόνηση σε ένα χωράφι. Αυτό το χωράφι το έχει δώσει ένας ιδιώτης. Το έδωσε για λίγα χρόνια. Για λίγα χρόνια. Αλλά πιστεύω θα πρέπει να ακούγεται το όνομά του. Είναι ο Μανώλης ο Θωμαδάκης, ένας Χανιώτης επιχειρηματίας. Ένας φίλος. Θωμαδάκης Μανώλης. Θωμαδάκης Μανώλης. Ένας Χανιώτης επιχειρηματίας. Ο άνθρωπος, όταν διαπίστωσε το πρόβλημα που έχουμε αβίαστα, δηλαδή, με την καλή του καρδιά, μας είπε πηγαίνετε και κάνετε. Εγώ για 3-4 χρόνια δεν έχω να κάνω κάτι εκεί. Λοιπόν, βρέθηκε ο σύλλογος, τον Γιώργο Θεοδουδάκη, ο οποίος έβαλε ένα αρκετά μεγάλο ποσό από το σύλλογο. Έχουμε φτιάξει ένα κλωβό που δεν το βρίσκεται εύκολα στην υπόλοιπη Ελλάδα και με τη βοήθεια του ΣΟΕΔΑΣ. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο χωράφι γιατί έχουμε την αμέριστη στήριξη αυτής της δημοτικής αρχής που είναι στα Χανιά τώρα. Και το φέρατε ενώ στα μέτρα σας στο χωράφι, να το κάνετε προπονητή. Έχει βελτιωθεί ο χώρος. Χωράφι είναι. Αν έρθει κάποιος θα πει που κάνουμε προπόνηση. Έτσι. Αλλά για μας, να σου πω την αλήθεια, είναι καλά. Μας είναι καλά. Με αυτά που έχουμε περάσει είναι καλά. Ωραία. Οπότε θα ήθελα να κάνω μια αναφορά και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σας είπα, γιατί μας έχουν βοηθήσει και δεν θα υπήρχαμε. Εγώ είχα φτάσει σε ένα σημείο που είμαι έτοιμος να σταματήσω. Απογοητευμένος. Γιατί έβλεπα ότι οι κόποι των παιδιών πάνε χαμένοι. Κατάλαβα. Γιατί θα πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές. Τώρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλύτερα. Ελπίζω μετά και από αυτή την Ολυμπιάδα να λυθεί οριστικά το θέμα. Γιατί αν δεν λυθεί, δεν μπορούμε να είμαστε στην περιουσία και του αλλού ανθρώπου τώρα εφόσον πρέπει να λυθεί το θέμα. Έχετε. Πρέπει να λυθεί, αλλά είμαι αισιόδοξο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Παπαμαρκάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Κρήτη σήμερα. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να είστε καλά.